Καλή σας μέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Απόφαση για μείωση 10% δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη, γιατί τα ανταποδοτικά πρέπει να είναι ισοσκελισμένα, έτσι δεν είναι? Ποιος δεν θέλει να μειώνει τα δημοτικά τέλη? Νομίζω κανένας συνάδελφος δεν υπάρχει. Mm-hmm. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση και επιθυμητή, λαχταριστή μπορώ να πω για όλους. Πράγματι. Τόσο η υλοποίησή της και η λήψη της απόφασης έχει δυσκολίες. Πρέπει να γίνεται με μελέτη, με στάθμιση των αναγκών και του προγραμματισμού. Συγκεκριμένα το 10% που σωστά επισημαίνεται ότι είναι μια σημαντική αύξηση, είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στον Δήμο μας. Είχαν γίνει και το 2006 και το 2010 μειώσεις του 4% και του 6% αντίστοιχα. Ναι. Πρώτη φορά έχουμε μείον 10%. Mm-hmm. Είναι και για τις τρεις δημοτικές ενότητες η ίδια μείωση? Ασφαλώς, είναι για την Κηφισιά, την Νέα Ερυθρέα και την Εκάλη. Mm-hmm. Να επισημάνω ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια είχαμε μειώσει κατά 7% διαδοχικά και τις δύο χρονιές τα επαγγελματικά τέλη. Και επίσης με αυτή τη μείωση επιστρέφει και η Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθρέας στα τέλη που πλήρωνε πριν την συνένωση, πριν τον Καλλικράτη. Ναι, είχαν διαφορετικά τα αποδοτικά τέλη και προσπαθήσατε να τα φέρετε στα ίσα από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι. Τώρα, μια τέτοια μείωση θα επιφέρει, θα έχει κάποιο πρόβλημα στην καθαριότητα? Γιατί είπαμε, πρέπει να είναι ισοσκελισμένα. Ό,τι χαλάτε πρέπει να εισπράτεται. Θα υπάρξει κάποιο ζήτημα ή μπορεί να τα βγάλει πέρα ο Δήμος με τα λιγότερα χρήματα? Φτάσαμε στην απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου πολύ μεθοδικά. Η παραγγελία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες οικονομικές και στην Διεύθυνση Καθαριότητας είχε δοθεί πριν το καλοκαίρι. Mm-hmm. Να σας είμαι ειλικρινής, είχαμε σχεδόν καταλήξει εσωτερικά ως διοίκηση στο 7%. Είδαμε όμως ότι μπορούμε να φτάσουμε και στο 10% που mm-hmm. τελικά ανακοινώσαμε. Αυτό οφείλεται, για να απαντήσω και κάπως πιο συγκεκριμένα, σε αποθεματικά που είχαν δημιουργηθεί τα προηγούμενα δύο χρόνια στον τομέα των ανταποδοτικών τελών. Είναι σημαντικό να καταλάβει οι πολίτες ότι η γενική οικονομική κατάσταση του Δήμου δεν είναι εκείνη που επηρεάζει και καθορίζει το ποσό και το ποσοστό των δημοτικών τελών, αλλά ο μικρός κουμπαράς, ο κουμπαράς της καθαριότητας. Είναι ανεξάρτητος κουμπαράς αυτός. Όχι, ανεξάρτητος και αυτοτελής. Και μπορεί να συμβαδίζει με τη γενική οικονομική κατάσταση, μπορεί να είναι καλύτερα, μπορεί να είναι χειρότερα. Έτσι. Είναι τα λεφτά που ρίχνουμε εμείς σε αυτόν τον κορβανά από τα δημοτικά τέλη μέσω του λογαριασμού της ΔΔΕ ή της ΔΕΗ αλλιώς. Mm-hmm. Yeah, yeah. Άρα, εκεί λοιπόν τα τελευταία δύο χρόνια είχε σχηματιστεί ένα αποθεματικό μεταξύ εσόδων και δαπανών, mm-hmm. το οποίο μας επέτρεπε να πάμε στοχευμένα και άνετα, το τονίζω αυτό, σε μία μείωση ταυτόχρονα. Να πάμε το 2018 να ξεκινήσουμε τουλάχιστον με μελέτη και διαγωνισμό και σε μια σημαντική ανανέωση του στόλου. Δηλαδή όλα θα τα πετύχουμε, θέλω να ελπίζω, πρώτα ο Θεός, και τη μείωση των τελών που είναι ήδη γεγονός, αλλά και την ανανέωση τμήματος του γυρασμένου στόλου, απορριμματοφόρα 20ετίας, θα αντικατασταθούμε το σύστημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης του leasing, καθώς και άλλα οχήματα, καλαθοφόρα, πλυντήρια και άλλα οχήματα του τομέα αυτού της καθαριότητας. Ο στόλος είναι πολύ μεγάλος, σχεδόν αγγίζει τα 200 οχήματα και πρέπει να προγραμματίζουμε σταδιακά, περιοδικά την ανανέωσή του. Επομένως, Δήμαρχε, έχετε εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου παρά τη μείωση, έτσι, αυτό μας λέτε? Ακριβώς, και να συμπληρώσω ότι εκτός από τη νέα επένδυση και την προμήθεια νέου εξοπλισμού μηχανοκίνητου, όπως έχουμε πει και μαζί με σας, mm-hmm. θα γίνει τους επόμενους μήνες και διαγωνισμός για τακτικό προσωπικό. Υπάρχει λοιπόν Βεβαίως. Και αυτή mm-hmm. η δαπάνη η οποία είναι επιπρόσθετη. Όλα αυτά έχουν σταθμιστεί με ακρίβεια. Ναι. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν. Τώρα για τα νοικοκυριά είναι κάτι εμφανές ότι θα πληρώνουν κάτι λιγότερο, δηλαδή στο αυτό το 10%. Είχατε υψηλά ανταποδοτικά τέλη, είχατε χαμηλά σε σχέση με τους γειτονικούς δήμους? Ναι, επειδή το αναφέρατε, είναι αλήθεια. Ναι. Όχι, είχαμε μάλλον τα χαμηλότερα ή εν πάση περιπτώσει είμαστε μέσα στους 2 ή 3 της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή μεταξύ 8-9 δήμων από Νέα Ιωνία και πάνω, ναι. βόρεια εννοώ. Αν δεν έχουμε τα χαμηλότερα, είμαστε δεύτερη ή τρίτη. Τα χαμηλότερα πάντα εννοώ. Δεν έχουμε υψηλά τέλη, παρά ίσως την αντίθετη εντύπωση που επικρατεί. Από εκεί και πέρα, για να φανεί αυτό σε ένα νοικοκυριό, πρέπει και τα μέτρα βεβαίως να είναι αρκετά.
αλλιώς θα φανεί σε ένα διαμέρισμα των τετραγωνικών και αλλιώς ένα διαμέρισμα των 150 τετραγωνικών η διαφορά. Διαφορετικό θα ήταν και το ποσό που πλήρωναν, οπότε λογικό είναι να το αντιληφθούν και διαφορετικά. Να αλλάξουμε θέμα όμως, να πάμε και σε ένα άλλο που μας θυμίσατε ότι υπάρχει ένας θεσμός τον οποίο τον είχαμε μάλλον ξεχάσει. Και μιλάω για τα συνοικιακά συμβούλια, στα οποία όχι μόνο τα θυμηθήκατε και τα αναθερμάνατε, αλλά κάνατε και εκλογές, έτσι δεν είναι? Έγιναν οι εκλογές. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Εντελώς τηλεγραφικά, για να κλείσω το προηγούμενο θέμα, είναι παράληψή μου να τονίσω ότι έγιναν και οριζόντιες μειώσεις σε όλες τις κατηγορίες των ασθενών κοινωνικών ομάδων, δηλαδή αμαία κάθε ποσοστού μέχρι απαλλαγή των τελών από 80% αναπηρία και πάνω, πολύτεκνοι, άποροι και τρίτεκνοι. Υπάρχουν απαλλαγές ακόμα και σε τρίτεκνους όταν το εισόδημα είναι χαμηλό. Έρχομαι στα συνοικιακά συμβούλια. Με αυτές τις εκλογές που έγιναν πριν δύο Κυριακές, και δεν έγιναν σε όλες τις συνοικίες, είναι αλήθεια, αλλά σε 6 από τις 14, ολοκληρώνουμε την τοπική μεταρρύθμιση της τοπικής δημοκρατίας, που όπως ξέρετε και έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, έχουμε καθιερώσει εδώ και 3 χρόνια. Μετά από σχεδόν 100 συνοικιακές συνελεύσεις, από τις οποίες η διοίκηση βγήκε πολύ ενισχυμένη, γιατί από πρώτο χέρι μάθαινε και έπιανε το σφιγμό της τοπικής κοινωνίας και μάθαινε τα προβλήματα της γειτονιάς. Περάσαμε στο συμμετοχικό προϋπολογισμό, που επίσης τον έχουμε αναδείξει μέσω της εκπομπής σας, και τώρα πάμε στα συνοικιακά συμβούλια με ένα νόμο που συνεχίζει να είναι σε ισχύ. Ερωτήθηκε και το Υπουργείο, είχαμε σχετική συζήτηση και με τον κύριο Σκουρλέτη την προηγούμενη εβδομάδα, το γνωρίζετε αυτό. Και είναι δηλαδή απόλυτα νόμιμη η διαδικασία, που εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να γίνεται και άτυπα, προκειμένου ο Δήμος να έχει αυτούς τους τοπικούς άτυπους συμβούλους του σε κάθε γειτονιά. Μας δίνει ενθάρρυνση και τόνωση, κίνητρο να συνεχίσουμε. Η προσέλευση δεν ήταν ούτε μεγάλη ούτε μικρή, ψήφισαν κοντά στους 900 πολίτες σε αυτές τις 6 συνοικίες. Ίσως και η ενημέρωση να μην ήταν η άριστη, και τέλος Ιανουαρίου θα γίνουν εκλογές ξανά σε άλλες 8 συνοικίες που δεν μπορέσαμε τώρα. Συνεχίζουν να υποβάλλονται υποψηφιότητες. Υπάρχει, μπορώ να πω, και ενθουσιασμός σε αυτούς τους συμπολίτες που αναμίχθηκαν, που εξελέγησαν, που θα έχουν τώρα κάποιες ευθύνες, έστω και συμβουλευτικές. Να τονίσουμε ότι η αρμοδιότητα είναι μόνο συμβουλευτική και γνωμοδοτική. Ούτε διαχειρίζονται πόρους αυτά τα συμβούλια, ούτε φυσικά λαμβάνουν εκτελεστές αποφάσεις. Αυτό προέβλεπε και ο νόμος, άλλωστε, όταν δημιουργήθηκαν τα συνοικιακά συμβούλια. Ίσως αυτός ήταν και ο λόγος που τελικά τα χάσαμε και οι περισσότεροι δεν ασχολούνται μαζί τους. Εσείς θα δώσετε κάποιο ρόλο σε αυτά τα συνοικιακά συμβούλια, δηλαδή θα έχετε κάποιες επαφές μαζί τους, έτσι ώστε να μαθαίνετε προβλήματα, να δίνονται λύσεις? Ναι. Ασφαλώς, καταρχήν θα τους βοηθήσουμε σε υποδομή όσο χρειάζεται, και ελπίζω ότι θα συγκαλούνται μία φορά το μήνα και θα μας τροφοδοτούν διαρκώς με προτάσεις και επισημάνσεις της γειτονιάς. Πρέπει να είναι σαφές ότι ένας Δήμος, όσο καλά οργανωμένος και αν είναι, όσο προσωπικό και αν διαθέτει, δεν μπορεί ο μάτι του Δήμου να φτάσει σε κάθε γωνιά, σε κάθε στενό. Κάποιος πρέπει να τα μεταφέρει. Γειτονιά. Βοηθάει λοιπόν πάρα πολύ, βοηθούν πάρα πολύ αυτοί οι θεσμοί. Μάλιστα. Ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει καλά στην Κηφισιά και θα ξαναζωντανέψουν τα συνοικιακά συμβούλια, κύριε Θαμάκο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ και εγώ.